κύριε Ρούσο. Έλα. Τι κάνετε εδώ τέτοια ώρα? Στοιχιώνω το κτίριο. Μάλιστα. Εσύ? Εγώ πρωταγωνιστώ σε άλλο θρίλερ. Φρεσκάρω τον ποινικό κώδικα. Μάλιστα. Συμβαίνει κάτι? Δηλαδή τι ρωτάω κι εγώ τώρα? Δεν έχει μείνει και κάτι που να μην συμβαίνει, αλλά... Με μισή ανάσα. Ορίστε. Έζησα με μισή ανάσα. Μάλιστα. Ζούσα πάντα κάτω από πίεση. Πάντα. Ως τώρα, τεράστια πίεση. Ως τώρα, δηλαδή τώρα αποφασίσατε να την πάρετε ολόκληρη την ανάσα? Λουκά, θα σε ρωτήσω κάτι και θέλω να σκεφτείς σοβαρά πριν μου απαντήσεις. Οχ. Όχι, όχι, μην ανησυχείς. Για τη δουλειά μας πρόκειται. Θα επιμείνω στο όχ. Ας πούμε πως κάποιος φίλος σου ή δικός σου άνθρωπος γενικά παθαίνει κάτι. Π.χ. Δολοφονείται, ας πούμε. Α, ψηλό πράγματα δηλαδή. Με κάποιο τρόπο έχει φροντίσει να ενοχοποιήσει κάποιον. Και εσύ έχεις βαλθεί να εξοντώσεις το φωνιά του. Μάλιστα. Κούφια η ώρα. Και ξαφνικά ανακαλύπτει ότι ο φίλος σου... Ο ίμνηστος. Είχε πει ψέματα και ουσιαστικά αυτοκτόνησε. Ωστόσο, ο φερόμενος ως φωνιάς του μπορεί να μην έκανε το συγκεκριμένο φόνο, αλλά έχει σκοτώσει άλλους στο παρελθόν. Α, είναι και serial killer ο τύπος. Τι θα έκανες? Θα τον καταδίκαζες για ένα φόνο που δεν έκανε μόνο και μόνο επειδή αυτόν θα μπορούσες να αποδείξεις? Ή θα τον άφηνες ελεύθερο να ξεφύγει και θα αποκάλυπτες το ψέμα του φίλου σου? Τι θα έκανα? Άλλοντε, δεν ξέρω, ειλικρινά. Είναι δύσκολο το δίλημα. Αν και υποθετικό. Μάλιστα. Λυπάμαι, αλλά πραγματικά δεν ξέρω τι θα έκανα. Ίσως όμως ξέρω εγώ. Πάρτε μια καλή ανάσα και πηγαίνετε σπίτι σας. Αυτό είναι το καλύτερο. Κάνε μια σύνοψη. Δεν υπογραφεί. Τι? Με την καμία όμως. Όχι ρε γάμο. Τα υπόλοιπα από κοντά. Τρέχα, σε περιμένουμε. Δεν υπογράφει λοιπόν. Κακό του κεφαλιού του. Κύριε Ρούσο, είναι απόλυτος ότι δεν έχει κάνει αυτό που τον κατηγορεί η κυρία Αμαλία. Και? Ήταν ένοχος, δεν θα ήταν τόσο κάθετο στο να μην υπογράψει. Θεωρεί ότι αδικείται και το πιστεύω. Και ας πούμε ότι η Αμαλία λέει ψέματα. Ότι έπεσε από μόνη της. Δεν λέμε ότι το έκανε επιτυχία. Λουκά, μπορεί να παραπάτησε. Εσύ είσαι τη δική μας πλευρά, δεν απατώμε. Ναι, όσο συζήτηση κάνουμε. Να μην την κάνουμε. Ωραία, συνεχίσω εγώ αυτόν τον συλλογισμό. Αποκλείεται δηλαδή να παραπάτησε, να έπεσε. Και να σκέφτηκε να χρησιμοποιήσει αυτό το χτύπημά της για τους λόγους που όλοι γνωρίζουμε. Γιατί όλοι ξέρουμε τα αισθήματα λατρείας που έχει για το Μάνο. Και ας πούμε ότι η Αμαλία έπεσε από μόνη της. Η φίλη σας η Εύα αυτοσακατεύτηκε. Η Μελίτα αυτοχαστουκίστηκε. Δηλαδή όποιο θηλυκό περνάει δίπλα από το Μάνο παθαίνει η αστάθεια
η μανία αυτοκαταστροφής και αρχίζει να χτυπιέται από μόνο του. Όχι βέβαια, δεν λέμε αυτό. Τι λέτε? Ότι επειδή η Αμαλία μπορεί να λέει ψέματα, ο Μάνος πρέπει να μείνει ατιμόρυτος για ό,τι έχει κάνει? Για όλα όσα έχει κάνει, όχι. Αλλά να τιμωρηθεί και για αυτά που δεν έχει κάνει. Είναι δίκαιο αυτό? Μπορούμε να ζητήσουμε 48 ώρια αναβολή. Να ζητήσουμε την αποφυλάκησή του, με χρηματική εγγύηση φυσικά και περιοριστικούς όρους. Μάλιστα. Και μετά σας υπόσχομαι, κύριε Ρούσο, ότι θα υπογράψει ό,τι χαρτί του ζητήσουμε. Αλλά και να πάει φυλακή. Ας το παλέψουμε καταρχήν έτσι και βλέπουμε. Να τιμωρηθεί ο Μάνος, καμία αντίρρηση. Αλλά όχι να τον καταστρέψουμε. Στο κάτω-κάτω σκεφτείτε και την εγγονή σας. Α, έλεγα, δεν θα το πούνε. Κύριε Ρούσο, ο Μάνος μου είπε ότι μετά την αρρώστια της μικρής άλλαξε τη διαθήκη του και τα έγραψε όλα στην Εφέλη, με διαχειρίστρια τη Μελίτα. Καλώς είναι το. Το πνίγει το άδικο. Το καταλαβαίνω. Καλώς. Ας το πάμε με αναβολή. Σας ευχαριστώ. Αλλά μέσα σε 24 ώρες πρέπει να έχω μια θετική απάντηση. Συν έναν επιπρόσθετο όρο. Μακριά από το σπίτι μου. Okay. Λουκά, εσύ εκπροσωπείς το γραφείο σε αυτήν την υπόθεση. Αναλαμβάνεις. Κανόνισε, πάμε για αναβολή. Ζητάμε 48 ώρες. Πάρε τηλέφωνο τον οικονομικό σου διευθυντή να είναι έτοιμος. Να μας φέρει ανοιχτή επιταγή. Εκπροσωπώ το Ρούσο. Συνένεσαι και κάνε αυτό που σου λέμε. Και αν πάρουμε την αναβολή και βγεις με το καλό, θα τα πούμε και από την καλή και από την ανάποδη. Γιατί να πάρουμε αναβολή, να γίνει η δίκη τώρα? Αγόρι μου, ηρέμησε και άσε τους αμπουκάδες. Μπας και συνεννοηθούμε. Σκάσε και κάνε ό,τι σου λέμε. Πάρε τηλέφωνο. Θα χρειαστούν πολύ χρήμα. Πάρε για να φεύγουμε. Έλα, θετικό, σε καταφέραμε. Τι καταφέρατε? Πήραμε 48 ώρες αναβολή. Σκάσαμε και 100 χιλιάρικα εγγύηση. Αλλά άξιζε τον κόπο. Τα καλύτερα σου έχω. Απαγόρευση της εξόδου από τη χώρα και 3 χιλιόμετρα απόσταση από το σπίτι του Ρούσου. Μάλιστα. Σε 24 ώρες πρέπει να απαντήσουμε στο Ρούσο. Οπότε προτείνω να μαζευτεί όλη η παρέα. Ναι. Γιατί? Για να μου τραβήξετε μία πρώτη δίκη να συνηθίζω? Για να λειτουργήσουμε συλλογικά απέναντι στο πρόβλημα, σαν ομάδα, σαν παρέα. Οκ, okay, λοιπόν. Το απόγευμα σπίτι. Εντάξει, κανονίστηκε. Πήγε με εγγύηση, πήραμε και τις 48 ώρες αναβολή. Μόνο που εγώ θέλω μια θετική απάντηση σε 24 ώρες. Μου υποσχέθηκες ότι θα την αποσπάσεις. Ελπίζω να τηρήσεις την υπόσχεσή σου. Έλα, έλα. Μάνο, πού πας, κάτσε κάτω. Να βάλω λίγο κρασί, μήπως θα το καλύπτει η εγγύηση. Δεν ήρθαμε εδώ για να γίνουμε κουρούμπελο, παιδιά, για να κουβεντιάσουμε ήρθαμε. Εσύ το έφερες. Βάλε μου και εμένα. Αριστούργημα, τι είναι αυτό? Να, μας αρέσει τώρα, δεν κρασί, ξύδι είναι. Τι λες ρε άσχετε, το δοκίμασες? Να μου πες και εμένα ένα στο γραφείο. Πού το βρήκες? Απ' τις Σέρες, αγάπη μου. Mm. Από αυτό το πελά το Σέρε αυτός μου το έφερε. Και εσύ το σνόμπαρες και μου το βγάλες ξύδι. Σοβαρά? Έχω πιει εγώ αυτό το νέκταρ και το έχω πει ξύδι, αποκλείεται κάποιο λάθος. Όχι, δεν είχες πιει, τώρα κοντεύεις να κατεβάσεις μισή νταμιτζάνα. Συγγνώμη, παιδιά, θα περάσουμε στο θέμα μας. Ναι, έλα, να τελειώνουμε. Επιτέλους, λοιπόν, ας το πιάσω από την αρχή. Το θέμα είναι ένα. Δεν γίνεται να πληρώσω για κάτι που δεν έκανα. Είναι άδικο, τελεία. Α, ωραία, αυτό πες δεν το έκανες. Τόσα που έχεις κάνει και δεν έχεις πληρώσει για τίποτα, αυτό δεν είναι αδικία. Ο Ρούσος δεν μπορεί να ξεχάσει ότι χτύπησε τη Μελίτα. Για να μην πούμε και για την Εύα. Άσχετα που δεν το λέει για να σε γλιτώσει. Λοιπόν, την αναβολή την πήραμε επειδή υποσχέθηκα εγώ στο Ρούσο ότι θα υπογράψεις. Ναι, το υποσχέθηκες χωρίς να με ρωτήσεις. Συγγνώμη, ο Ρούσος θέλει να κανονίζει για το παιδί Μελίτα. Ναι. Πότε και πού θα βλέπει το παιδί ο Μάνος, θα το ορίζει εκείνη. Λοιπόν, εγώ νομίζω ότι προς το παρόν πρέπει να το δεχτούμε. Τι να κάνω, ρε Νικόλα? Να επιβραβεύσω το ψέμα της Αμαλίας. Προτιμάς τη φυλακή?
Και αν η Μελίτα δεν αλλάξει μετά γνώμη. Δεν θα αλλάξει. Έχει δίκιο ο Μάνος, παιδιά. Δεν θα αλλάξει γιατί δεν εξαρτάται από τη Μελίτα. Η Αμαλία αποφασίζει. Αυτή επηρεάζει την κόρη της. Αν ο Μάνος υπογράψει τώρα το χαρτί, δεν θα το ξαναδεί το παιδί του. Αυτή η γυναίκα έχει μένος εναντίον του. Πολύ ωραία λοιπόν. Πάλι σε αδιέξοδο καταλήγουμε. Όπως συνήθως. Τότε τι μαζευτήκαμε τώρα, παιδιά. Αν είναι να μην κάνει κανείς ένα βήμα πίσω, πείτε το. Έχει δίκιο. Μάνο μου, συναντηθήκαμε εδώ πέρα να βρούμε μια λύση. Να φτιάξουμε μια αντιπρόταση λιγότερο σκληρή για σένα. Αλλά και εσύ, ρε παιδί μου, ρίξε λίγο νερό στο κρασί σου. Έτσι είναι. Η Μελίτα θα μαλακώσει. Και τότε επαναδιαπραγματευόμαστε τους όρους. Αλλά αν είναι να πας φυλακή, καήκαμε. Για αυτή η μέγερα. Με κατηγορεί για κάτι που δεν έκανα. Μου την έχει στήσει. Δεν μπορώ να της δώσω την ικανοποίηση ότι μου την έφερε. Ωραία, σου την έφερε. Σου την έκατσε έτσι κι αλλιώς. Φάνηκε πιο μάγκας από σένα, σε έχει το χέρι. Ξεπέρνα το, απάν παρακάτω. Πάρτο σαν οφειλή προηγούμενων χρεών. Που τα πληρώνεις τώρα με άλλη αφορμή. Ναι, ρε Μάνο μου, κάντο για μένα. Σε θέλω δίπλα μου ότι θα γίνει θείο ανιψιό σου. Λοιπόν, να προτείνω και κάτι τελευταίο. Να μιλήσει με τη Μελίτα. Ναι, τώρα μάλιστα. Άκου που σου λέω. Με την Δάφνη θα την πείσουμε να έρθει να τα βρείτε οι δυο σας. Μαζί το κάνατε το παιδί. Και οι δυο το αγαπάτε. Και οι δυο θέλετε το καλύτερο για την Εφέλη. Λοιπόν, μόνο έτσι θα βγει κάτι. Θα μιλήσετε οι δυο σας, Μάνο.